Κανείς δεν έχει μιλήσει για πώληση του αεροδρομίου σε ιδιώτη. Αυτό είναι η ιδιωτικοποίηση. Το αεροδρόμιο μας έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Είναι πολεμικό πρώτα-πρώτα αεροδρόμιο, ενταγμένο στο ΝΑΤΟ. Όλοι μιλάμε για ΣΔΙΤ, για σύμπραση δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, κατά το παράδειγμα της Fraport. Δεν μιλάμε για μία σύμβαση τύπου Κόσκο, ας πούμε, στον Πειραιά. Μιλάμε για ΣΔΙΤ, για σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Μακάρι το κράτος να έχει να βάλει τα 50, 60, 70 εκατομμύρια που απαιτούνται για τον εξυγχρονισμό του αεροδρομίου. Μακάρι να έχει το προσωπικό το εξειδικευμένο για να λειτουργήσει το αεροδρόμιο. Όλοι έχετε γράψει, έχετε πει ή έχετε αναφερθεί στις αγωνιώδεις εκκλήσεις του καλού αερολιμενάρχη του κ. Μανδυλάρη για προσωπικό, το οποίο δεν υπάρχει. Λοιπόν, εφόσον δεν έχουμε χρήματα, δεν έχουμε προσωπικό, δεν έχουμε στοιχειώδεις προϋποθέσεις να υποστηρίξουμε ένα από τα ταχύτερα ανερχόμενα αεροδρόμια στην Ευρώπη, ποιος είναι ο μοναδικός δρόμος να πάμε στη σύμπραξη του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα. Σε αυτή τη σύμπραξη που μας έφτιαξε τον ιδιωτικό δρόμο, σε αυτή τη σύμπραξη η οποία λειτουργεί ουσιαστικά το αεροδρόμιο της Αθήνας, έτσι, και ανάλογα πρέπει να γίνουν και για το λιμάνι. Διότι απαιτούνται ενδεχομένως περισσότερα χρήματα για το λιμάνι. Εκτός αν θέλουμε να λέμε ότι είναι κρατικό και να είναι νεκρό, να είναι ένα λιμάνι χωρίς καράβια. Εγώ συμφωνώ με αυτά τα οποία είπε ο Υπουργός στο μέρος το οποίο αναφέρεται στη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Άλλωστε η Fraport, η οποία έχει αναλάβει τα 14 αεροδρόμια, παρέχει αυτή τη στιγμή ένα πολύ σημαντικό έργο στο επίπεδο των υποδομών.